Ο Μουλά Χασάν Αχούντ, πρώην στενός συνεργάτης του ιδρυτή των Ταλιμπάν Μουλά Ομάρ, είναι στη μαύρη λίστα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι Ταλιμπάν, ο Αχούντ αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία του Αφγανιστάν. Ενώ ο Σιρατζουντίν Χακάνι, η ομώνυμη οργάνωση του οποίου θεωρείται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι ο νέος Υπουργός Εσωτερικών. Είναι γιος του ιδρυτή του δικτύου Χακάνι και το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα των πλέον καταζητούμενων του FBI που τον έχει επικηρύξει για 5 εκατομμύρια δολάρια. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες. Ορισμένες θέσεις υπουργών, διευθυντών και των αναπληρωτών τους παραμένουν κενές. Καταβάλλονται προσπάθειες για την κάλυψή τους. Καταβάλλονται επίσης προσπάθειες να μεταφερθούν άτομα από διάφορες περιοχές και από όλη τη χώρα για να παίξουν ρόλο στην κυβέρνηση. Καθώς οι Ταλιμπάν αποκτούν πέρα από στρατιωτική και κυβερνητική δύναμη, εντείνονται διαμαρτυρίες κυρίως γυναικών που φοβούνται ότι η χώρα θα επιστρέψει στο προηγούμενο βάναυσο και καταπιεστικό καθεστώς. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από σφαίρες σε μια διαδήλωση εναντίον του καθεστώτος των Ταλιμπάν στην πόλη Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν. Στην Καμπούλ, Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.